χρονιά, να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας και να φτιάξουμε κάτι καλύτερο για την επόμενη. Γιατί υπάρχει μέλλον σε αυτήν την ομάδα. Υπάρχει μέλλον καταρχάς μόνο από τη φανέλα της ομάδας. Υπάρχει μέλλον από τους ποδοσφαιριστές που τους είδατε τα τελευταία παιχνίδια. Υπάρχει μέλλον τον κόσμο, υπάρχει μέλλον. Είναι ιστορική ομάδα και όλη η Ελλάδα είναι συναυλημένη σήμερα για αυτό το γεγονός. Θεωρώ ότι με τις κατάλληλες κινήσεις των αρμοδίων η ομάδα σύντομα θα ξαναγυρίσει εκεί που ανήκει. Έχει μεγάλη ιστορία. Φυσικά μόνο η ιστορία δεν λέει τίποτα, αλλά λέει και πολλά μαζί. Γιατί έχει ξαναέρθει αυτός ο Παδιάννης σε αυτή τη θέση και κατάφερε μετά σπουδαία πράγματα που τα έχω δει και εγώ μπροστά μου. Θεωρώ ότι είναι ένα σημείο αναφοράς αυτή τη στιγμή να αλλάξουμε κάποια δεδομένα και να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα η οποία θα είναι πιο αισιόδοξη για την ομάδα. Κόρσι, δύο τελευταίες αγωνιστικές του Παλαιτιάνα δείχνει ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο προς το καλύτερο. Βέβαια, βλέπουμε παίκτες οι οποίοι δεν είχαν πάρει την ευκαιρία στους προηγούμενους αγώνες και ανταποκρίνονται στα δεδομένα που βλέπουν. Και το κυριότερο είναι μια διαφορετική διάθεση από τους ποδοσφαιριστές στο να αγωνίζονται. Δηλαδή, βλέπουμε ένα περισσότερο πάθος, κάτι το οποίο δεν το είχαμε δει καθόλου τη χρονιά. Θεωρείτε ότι ο Παλαιτιάνα τελικά δεν είναι αυτό που δείχνει η βαθμολογία, η χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος και ίσως η διαχείριση διαφορετικών καταστάσεων. Η διαφορετική διαχείριση από την αρχή να είναι αυτό που φταίει ή πάνω η διαφορετική διαχείριση θα μπορούσε να προσθέσει κάτι περισσότερο στη σωτηρία της ομάδος και τελικά αυτό είναι που φταίει και όχι το ότι ο Παλαιτιάνα ήταν η χειρότερη ομάδα. Θεωρώ ότι για να φτάσει μια ομάδα σε αυτό το σημείο είναι πολύ παραγωγικό. Πολλά παίρνουν τον ρόλο τους. Όσον αφορά τα νέα παιδιά, είναι πολύ σημαντικό για μας, για την ομάδα μας, να ξέρουμε ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα στηρίξουν την επόμενη μέρα. Σίγουρα, όταν μπαίνει ένα καινούργιο παιδί μέσα στην ομάδα, δίνει ζωντάνια, δίνει ένταση και πάνω απ' όλα δίνει υγεία. Τα τελευταία δύο παιδιά είχαμε αυτό. Αλλά πρέπει να τονίσω και πάλι ότι για να έρθει ένα άσχημο αποτέλεσμα, κάνοντας μια αναφορά τελική, είναι ότι είναι πολύ παραγωγικό, υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες. Υπάρχει το αγωνιστικό, υπάρχει ένα εκατομμύριο παράγοντες που δεν μπορούμε να τους αναλύσουμε αυτή τη στιγμή. Ότι έδειξαν με διαφορετικό πρόσωπο, σας είπα πάλι, παίζουν πάρα πολλοί λόγοι εδώ, πάρα πολλοί λόγοι εδώ πέρα, παίζουν πάρα πολύ ρόλο. Όπως ότι η έλλειψη άγχους, ότι τα τελευταία παιχνίδια δεν είχαμε κίνητρο, δεν φοβόμασταν κάτι ιδιαίτερα. Και να ξέρετε ένα λόγο, φάνηκε και σήμερα, ένα λόγο που η ομάδα, ο βασικό λόγο είναι αυτό, ότι υπήρχε το άγχος του αποτελέσματος σε κάθε παιχνίδι, από τα 3-4-5 αγωνιστική και μετά, και δυστυχώς μας έφερνε ανάποδα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Κύριε Γεωργουλόπουλε, έχετε συζητήσει το ενδεχόμενο αν θα μπορούσατε να συνεχίσετε στον Παζιάννα ή αν έχει αποκλειστεί αυτό το ενδεχόμενο. Αυτή η κουβέντα δεν έχει γίνει ακόμα και δεν έπρεπε να έχει γίνει. Η κουβέντα αυτή θα γίνει από τη στιγμή που τελείωσε σήμερα, τελείωσαν οι υποχρεώσεις μας. Θα γίνει η κουβέντα με τον Πρόεδρο. Εγώ σας είχα πει και πάλι ότι δεν θέλω να πάνει κάποιος, ότι την ομάδα αυτή την αγαπάω για ένα σημαντικό λόγο. Την αγαπάω γιατί είναι σαν τις καλύτερες στιγμές της ποδοσφαιρικής μου τέτοιος εδώ πέρα. Έπαιξα στην Ευρώπη, μου έδωσε μια χαρά απίστευτη και όπως μου δίνει τώρα και μεγάλη συναγνώμη. Όταν αγαπάς κάτι, είτε είναι άνθρωπος, είτε είναι ομάδα, οτιδήποτε, το αγαπάς και στη δύσκολη και στην εύκολη στιγμή. Εγώ είμαι εδώ για να βοηθήσω τον Παλιάννη. Για να συμπληρώσω λίγο το ερώτημα του Γιάννη όμως, μετά από τρεις φορές υπηρεσιακός, εσείς θα το δεχόσασταν να οδηγήσετε την ομάδα στην Super League 2, αν σας γίνονταν η πρόταση από... Φυσικά θα το δεχόμουν. Είμαι προπονητής, 25 χρόνια. Έχω ξαναδουλέψει στην Ιταλική, έχω δουλέψει άλλες ομάδες Αλβανικής. Φυσικά και το δεχόμουν και θεωρώ ότι μπορώ να τα αποξέλθω 100%. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε.